τα νέα μπλουζάκια του συλλόγου και τη νέα καμπάνια που κάνουμε για φέτος. Φέτος όλα είναι εντελώς διαφορετικά. Συμμορφωνόμαστε όλοι με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρουμε τι εκδηλώσεις θα μπορέσουμε να κάνουμε τον Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε φέτος πιο νωρίς τη διανομή για τα μπλουζάκια. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο γραφείο του συλλόγου που είναι καθημερινά ανοιχτό 9 με 1. Βρίσκεται η κοινωνική λειτουργός του συλλόγου, η οποία δέχεται καθημερινά με ραντεβού τους ασθενείς, αλλά μπορεί να έρθει και οποιοδήποτε για να πάρει το μπλουζάκι του. Το μπλουζάκι, κάνοντας μια δωρεά 5 ευρώ στο σύλλογο, το δίνουμε το μπλουζάκι του το φετινό. Οι δράσεις που θα κάνουμε για τον Οκτώβρη μάλλον θα είναι διαδικτυακές, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να γίνουν διαζώσεις όπως άλλες φορές. Στην πλατεία που κάνατε εκδηλώσεις, νομίζω ότι ήταν πιο. Ήταν, αλλά δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή απαγορεύονται όλα. Ναι. Δεν ξέρουμε σε 2 μήνες τι θα γίνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε το περπάτημα. Προς το παρόν, ο καθένας το μπλουζάκι θα το πάρει, μπορεί να το φορέσει στην ατομική του βόλτα, να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media, να την πάρουμε στο σύλλογο ατομικά, όταν βγάζει το βόλτα το κατοικίδιό του, όταν βγαίνει με την παρέα του για περπάτημα. Mm-hmm. Μπορούμε να το κάνουμε φέτος κάπως διαφορετικά. Θα γίνει κάποια ομιλία διαδικτυακή και μέσω της τοπικής τηλεόρασης, όπως είχαμε κάνει και πριν από λίγο καιρό με πολλή επιτυχία. Γιατί όταν βλέπουν και τους συνομιλητές στην τηλεόραση, τους ομιλητές όλους είναι καλύτερα. Οπότε σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο τον Οκτώβρη. Θα φωτίσουμε, να τα κάνουμε το φωτισμό των κτηρίων πάλι. Αυτή τη στιγμή τρέχει και η διανομή των μασκών. Μετά από πολύ συντονισμένες προσπάθειες που κάναμε σε συνεργασία με τα Πλαστικά Θράκης και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Δεσμός, πήραμε μια μεγάλη ποσότητα από μάσκες που διανέμουμε στα καρκινοπαθή μέλη του συλλόγου που έχουν μεγάλη. Που πρέπει να τη φοράνε τη μάσκα, γιατί πρέπει να προσέχουμε όλοι, πλέον όχι μόνο οι καρκινοπαθείς, αλλά νομίζω όλος ο κόσμος πρέπει να τη φοράει, οπότε μπορούμε και τους εξυπηρετούμε καθημερινά και αυτούς. Από ό,τι είδατε, έχουμε μια μεγάλη συλλογή με περούκες πλέον. Αυτή τη στιγμή έχουμε 80. Ευχαριστούμε τις γυναίκες που κόβουν τα μαλλιά και τα χαρίζουν για τις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο. Διανέμαμε φέτος 21 περούκες σε γυναίκες του νομού μας, που δεν μπορούσαν να πάνε στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν, γιατί έρχονται εδώ τη στιγμή που έχουμε 80, δοκιμάζουν ποια τους ταιριάζει, τώρα πάλι θα ξαναστείλουν, πάλι θα μας ξαναστείλει η εταιρεία. Για τις ανασφάλιστες διαθέτουμε στιθόδεσμους και σιλικόνες που έχουν κάνει μαστεκτομή, γιατί δεν δικαιούνται αυτοί να πάρουν από τα ταμεία τους. Έχουμε τα μαξιλαράκια αυτά της κοκομάτ που δίνουμε σε αυτούς που χειρουργούνται τώρα. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Κομωτινής και το Δήμαρχο Γιάννη Γκαράνη και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον Γιάννη τον Μουρτίδη, για τη φιλοξενία στο Σύλλογο, αυτό που έχουμε για το γραφείο μας, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε ένα χώρο για να μπορούμε να έχουμε το έργο που έχουμε στην περιοχή μας. Ο Σύλλογος είναι δίπλα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές και αυτό ισχύει και κατά την περίοδο της ασθένειας. Όταν κάποιος διαγνωστεί και βρεθεί σε μια κατάσταση κρίσης, οι ανάγκες δεν είναι ίδιες σε όλους. Είμαστε κοντά και για πρακτικά ζητήματα, όπως είναι το να ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που πολλοί δεν γνωρίζουν, πού μπορούν να απευθυνθούν, τι δικαιούνται, για την αναπηρική σύνταξη, για το προνοιακό επίδομα, για τις κοινωνικές παροχές που έχουν, αλλά υπάρχει και ψυχολόγος στο Σύλλογο, όπου έπειτα από μια πρώτη επαφή προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε και να αποσαφηνίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, εικόνα. Μέχρι στιγμής, τι περιστατικά έχουν έρθει σε σένα, τι σου έχουν ζητήσει?
Είτε, πολλοί έρχονται σαν πρώτο αίτημα είναι το ζήτημα των περουκών, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε, δηλαδή αυτό που είπα εξ αρχής, ότι είναι πρακτικά ζητήματα. Το ότι ίσως θα ήθελα να βγάλω κάποιο επίδομα και δεν γνωρίζω αν δικαιούμαι ή ποια είναι η διαδικασία, γιατί εμείς συνοδεύουμε και τους ανθρώπους στις υπηρεσίες έτσι ώστε να και διαμεσολαβούμε κάποιες φορές για να μπορέσουμε να υπάρξει κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Από εκεί και πέρα πολλές φορές χρειάζονται κάποια επιπλέον στήριξη, ενδυνάμωση, γιατί είναι σε μια κρίσιμη φάση, στιγμή της ζωής τους και αυτό εδώ χρειάζεται κάποιος να τους ενισχύσει και να μπορέσουν να μιλήσουν, να μπορέσουν να εκτονώσουν τα συναισθήματά τους και αυτό που βλέπουν επίσης στο σύλλογο είναι το ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν περάσει ίδιες εμπειρίες, ότι μπορούν να μιλήσουν με κάποιους που τους καταλαβαίνει. Μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 9 με 1 στο σύλλογο, το τηλέφωνο είναι 2531-031-061. Τα γραφεία βρίσκονται στο πολυλειτουργικό κέντρο, στον τρίτο όροφο. Καθημερινά, μετά από ραντεβού, έτσι ώστε να μην υπάρχει και συνωστισμός και να υπάρχει και ιδιωτικότητα και η αχημήθεια που επιβάλλει η κατάσταση και τα γεγονότα.